γιορτάζουμε σήμερα εδώ στο πάρκο Εκτάκτων Αγών σε μια εκδήλωση που ξεκίνησε παλιότερα και έχει γίνει θεσμός, την Τακούλουμα, την Καθαρά Δευτέρα. Ο Δήμος Εορδέας, συνεχίζοντας τις προσπάθειες τον προηγούμενο χρόνο μετά το διάλειμμα του κορονοϊού, κάλεσε τον κόσμο και ανταποκρίθηκε. Όπως βλέπετε άλλωστε, η συμμετοχή του είναι εντυπωσιακή και συγκινητική. Έχει και προσφέρει τα παραδοσιακά εδέσματα, λαγάνα, ελιές, φασολάδα, ταραμά και ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει ο κόσμος και να διασκεδάσει αλλά και να γιορτάσει τη σημερινή ημέρα. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με τους σαρταετούς. Θέλω να ευχηθώ καλή Σαρακοστή σε όλους. Η Σαρακοστή είναι μια περίοδος όχι μόνο νηστείας αλλά και πνευματικής, αν θέλετε, αναζήτησης. Εύχομαι όλοι μας να μας δει το Πάσχα υγιής σε αυτό το δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας μέχρι το Πάσχα. Να ευχηθώ σε όλους τους δημότες να έχουν υγεία και ευτυχία και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι τέτοιες δραστηριότητες και τέτοιες προσπάθειες ο Δήμος Εορδέας όχι απλά θα τις στηρίζει και θα τις υιοθετεί, αλλά θα προσπαθεί κάθε φορά να τις αναβαθμίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρία χρόνια λόγω του κορονοϊού που δεν γινόντουσαν εκδηλώσεις. Σήμερα στην Σαρακοστή, στο ξεκίνημα της Σαρακοστής, Καθαρά Δευτέρα, στο πάρκο Εκτάκτων Αναγκών, ο Δήμος διοργανώνει αυτή την εκδήλωση με τα εδέσματα σαρακοστιανά και περιμένει όλους τους πολίτες του Δήμου μας να έρθουν να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Υπάρχουν και μουσική και τα σαρακοστιανά εδέσματα, φασολάδα, φεριές, χαλβά, η καθιερωμένη παραδοσιακή λαγάνα, κρασί άφθονο. Ο χώρος είναι ιδανικός για να πετάξουμε και αυτό, με ασφάλεια. Ο χώρος είναι ο ιδανικότερος του Δήμου Εορδέας, το πάρκο Εκτάκτων Αναγκών, για τέτοια εκδήλωση. Προσφέρεται άνετα να έρθει ο κόσμος, τα παιδιά να πετάξουν τον χαρταετό. Και οι καιρικές συνθήκες, όπως είδατε, είναι οι ευνοϊκότερες. Δόξα τω Θεώ, μας έκανε καλό καιρό σήμερα. Οπότε θεωρώ ότι η εκδήλωση θα είναι καθόλου αποτυχημένη.